Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε μια ιστορία, ένα θέμα το οποίο είναι σο. Και θέλω σα παρακαλώ πολύ να το προσέξετε γιατί αυτή η ιστορία, αυτό το θέμα, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε το βασικότατο διαχωρισμό ανάμεσα στην ασθένεια ή την ψυχική διαταραχή σε αυτή την περίπτωση και το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα ή αλλιώς τον ναυκισισμό ή και την οποιαδήποτε προβληματική προσωπικότητα. Οποιοδήποτε προβληματικό, εναντιωματικό στυλ προσωπικότητας. Μου στέλνει μια φίλη ένα email με τίτλο «Χωρίζοντας από τη διπολική, εννοεί διπολική διαταραχή ή από έναν τοξικό και χειριστικό ασθενή». Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα, χαίρετε. Παρακολουθώ το κανάλι σας εδώ και λίγο καιρό. Σας ανακάλυψα όταν η μαμά μιας φίλης μου μου είπε ότι πρέπει να δω τα βιντεάκια σας, διότι θα με βοηθήσουν. Εύχομαι να σε βοηθούν. Είμαι 7 χρόνια με τον άντρα μου και έχουμε ένα παιδάκι 4 ετών. Εδώ και 3 χρόνια ο άντρας μου παλεύει με τη διπολική διαταραχή και όχι μόνο τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Όλα ξεκίνησαν με ένα καρδιακό επεισόδιο που έπαθε. Ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί μας είπαν ότι κατά πάσα πιθανότητα το έπαθε από το ποτό. Καθώς εκείνο το διάστημα, για κανένα χρόνο δηλαδή, έπινε πολύ σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες της ζωής μας ήταν δύσκολες τότε. Είχαμε μετακομίσει στο σπίτι των γονιών μου λόγω οικονομικών προβλημάτων, με σκοπό κάποια στιγμή δική μου να φύγουν και να εγκατασταθούν στο εξοχικό, αυτό ήταν πολύ πιεσμένο με τη δουλειά και στο μυαλό μου όλη αυτή την κατάσταση με το αλκοόλ τη δικαιολογούσε. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν εύκολε λύσει για να ανακουφιστούν από το βάρο των προβλημάτων του και δεν κάνουν τη σκληρή δουλειά να επιλύσουν τα προβλήματά του, συνήθω είναι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο όρος συνεξάρτηση, προήλθε από τις ομάδες βοήθειας των ανωνύμων αρκολικών. Οι άνθρωποι οι οποίοι καταλήγουν ή αν το πω καλύτερα επιλέγουν τον εθισμό ως τρόπο να ξεχάσουν τα προβλήματά τους και να διαφύγουν από τα προβλήματά τους έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι ένας ναρκισσιστικός τρόπος δηλαδή το να καταφεύγεις τις ουσίες στην περίπτωση αυτή του αλκοόλ προκειμένου να μην σκέφτεσαι ότι έχεις προβλήματα και άρνηση ανάληψης προσωπικής ευθύνης. Η φίλη όμω, ω καλή εντό εγώ συνεξαρτώμενη, τον δικαιολογούσε. Μάνα μου τον κακομίδι, έχουμε οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό πίνει. Εσύ γιατί δεν έπεινε. Λέμε τώρα. Τέλο πάντων, να μην σα τα πολυλογώ, μετά από το ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο ξεκίνησαν τα ψυχωτικά Έλεγε ότι άκουε φωνέ που του έλεγαν να κάνει κακό στον εαυτό του. Είχε κατάθλιψη και ψυχώσει, μα είπε ο ψυχίατρος και ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή. Τώρα, ο όρο ψυχώσει είναι πολύ γενικό όρο και εννοεί ψυχωτικά επεισόδια ή διαταραχή ψυχική, η οποία να είναι στο ψυχοτικό φάσμα. Ψυχοτικό φάσμα ή ψυχωτική διαταραχή σημαίνει ο άνθρωπο να χάνει επαφή με την πραγματικότητα. Μετά από λίγο ξεκίνησαν οι αυτοτραυματισμοί. Κοψίματα σε χέρια με μαχαίρι. Η κατάσταση συνεχίστηκε και γινόταν χειρότερη ώσπου έκανε την πρώτη νοσηλεία του. Την νοσηλεία του σε ψυχιατρίο δηλαδή. Την νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική. Περιττών να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα όλα είχαν πέσει πάνω μου. Από τα πιο μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα. Γιατί πάντα ήμουν μόνο εγώ και γι' αυτόν και για το παιδί μα. Εν τω μεταξύ, οι γονεί μου είχαν μετακομίσει και ήμουν πραγματικά μόνιμο. Βγαίνει μετά από δύο μήνε από την νοσηλεία και τελικά έχοντα κάνει υπομανιακά επεισόδια, κατέληξε ο γιατρό ότι έχει διπολική διαταραχή. Όντω, η διπολική διαταραχή είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το επεισόδιο εκείνο από την τηλεοπτική εκπομπή που παρουσίαζα πριν μερικά χρόνια στην Κυπριακή Τηλεόραση, όπου ο δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου εξηγεί τι είναι ακριβώς η διπολική διαταραχή, η οποία είχε παλιότερα το όνομα μάνιο κατάθλιψη. Σκέφτηκα, οκ, okay, θα τον αντιμετωπίσουμε. Τον λατρεύω, είναι ο άνθρωπός μου, παίρνει αγωγή, όλα θα πάνε καλά. Όμως τα πράγματα μόνο χειρότερα γινόντουσαν. Εγώ αναγκάστηκα να δουλεύω δύο δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα οικονομικά. Αυτός δούλευε part-time, τέσσερις μήνες και τον υπόλοιπο καιρό σπίτι. Σε πλήρη κατάθλιψη, να μην σηκώνεται από το κρεβάτι, να είναι συνέχεια σαν μαστουρωμένος από τα χάπια που έπαιρνε και εγώ να τρέχω σαν τρελή να καλύψω τις ανάγκες του πολλές φορές βάζοντας τον και πάνω από το παιδί και το πρόβλημα δεν ήταν ότι ήταν άρρωστο ή ότι είναι άρρωστο, αλλά το ότι επηρέαζε τρομερά και εμένα, αλλά και τη συμπεριφορά του παιδιού, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα κλειστό παιδί χωρί αυθορμητισμό. Παρακαλούσα τον άντρα μου να πάει σε έναν ψυχολόγο, γιατί ήμουν σίγουρη πω θα το βοηθήσει. Αλλά αυτό αρνιόταν πιστηματικά, βρίσκοντα δικαιολογίε. Εν τω μεταξύ, εγώ μετά την νοσηλεία του πήγα σε έναν ψυχολόγο ο οποίος με βοηθούσε να αντέξω όλο αυτό που ζούσα. Συνεχώς τύψεις, ενοχές, ότι εγώ φταίω που δεν πάει καλύτερα η κατάσταση, να τρέχω πανικόβλητη να τα προλάβω όλα και αυτός να μου λέει συνέχεια ότι είναι άρρωστος, ότι δεν το κάνει επίτηδες, αλλά δεν μπορεί να με βοηθήσει σε τίποτα. Ως που ήρθε και το τελευταίο βαρύ καταθλιπτικό επεισόδιο. Το οποίο όμως ξεκίνησε πάλι με κοψίματα στα χέρια, αυτό τραυματισμός δηλαδή. Δεν ξέρω ακριβώ τη διάγνωση του πρώην συζύγου σου. Ο ψυχαίτρο θα γνωρίζει καλύτερα. Αλλά ευτοτραυματισμοί συνήθω παρατηρούνται στην ουριακή διαταραχή προσωπικότητα. Δεν γνωρίζω. Τα οποία όμω κοψήματα πια το παιδί καταλάβει ότι κάτι τρέχει γιατί πλέον είναι 4 χρονών. Αποτέλεσμα ήταν το παιδί να το αφήνω στην αδερφή μου για να μην βλέπει αυτέ τι εικόνε και ο άντρα μου να βρίσκεται σε μια συνεχόμενη κατάσταση μαστούρα από τα χάπια. ...το οποίο πολλές φορές έπαιρνε σε παραπάνω δόσεις μόνος του... ...γιατί του άρεσε όπως ένιωθε. Έκανε self-medication δηλαδή. Έπαιρνε περισσότερα φάρμακα από όσα του έλεγαν οι γιατροί να πάρει... ...για να διαφεύγει πάλι. Και εγώ να είμαι αποκλειστική νοσοκόμα του... ...να τον βλέπω να χαρακώνεται, να τρέχω να τον προλάβω... ...και γενικά πολλές άσχημες καταστάσεις που δεν θέλω να σας κουράσω... ...απαριθμώντας ή περιγράφοντας Ακολούθησε ξανά νοσηλεία, αλλά με διάγνωση και διαταραχής προσωπικότητας. Δεν μας λες ποια διαταραχή προσωπικότητα. Μάλιστα. Δεν μα λε πια διαταραχή προσωπικότητα, ίσω είναι και μια ένα συνδυασμό διαταραχών προσωπικότητα. Αλλά εγώ εντωμεταξύ πήγα σε ψυχίατρο μετά από 6 κρίσει πανικού και τριλού άγχου, χωρί να κοιμάμαι σχεδόν καθόλου. Και διαγνώστηκα με αγχώδη κατάθλιψη που προκλήθηκε από αυτή την κατάσταση. Ναι. Όλη αυτή η συνεχιζόμενα ψυχοπιεστική συνθήκη να είσαι πολύ τυχερή που μόνο αγχώδη κατάθλιψη σου πρόκαλεσε. Ακολουθώ τώρα μια αγωγή. Καλά κάνεις και ακολουθείς την αγωγή και να τη συνεχίσεις. Ζήτησα από τον άντρα μου να φύγει από το σπίτι καθώς πια μου είχε προκληθεί φόβος. Αρνιόταν πεισματικά. Μάλιστα, δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι. Ως που ζήτησα από τη μητέρα του που πιστεύω ότι έχει ναρκιστική διαταραχή και τον έπεισε και έφυγε. Προχθές του ζήτησα να χωρίσουμε και πολύ καλά έκανες και πολύ ορθά έπραξες. Το εντυπωσιακό είναι ότι όσο καιρό βρίσκεται στο σπίτι της μητέρας του άλλαξε συμπεριφορά. Θέλει να κάνει πράγματα, πάει σε ψυχολόγο, δεν κάθεται σπίτι όλη μέρα πράγματα που ήταν ανήκουστα. Βέβαια στο γάμο υπήρχε τρομερή χειριστικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας που τώρα μπορώ να το καταλάβω. gaslighting, λάιτινγκ, ενοχές, τύψεις. Δεν μπορούσα να πω πουθενά μόνοι μου καθώς θα τον άφηνα μόνο του και με αγαπάει τόσο πολύ που δεν μπορεί να με αποχωριστεί. Έτρεχα από τη δουλειά να πω σπίτι, μην τον στενοχωρήσω να αργήσω και άλλα τέτοια τρελά. Το θα σου έλεγα και εγώ ότι είναι ξεκάθαρα χειριστική αυτή η συμπεριφορά. Όταν πήγε στο σπίτι τη μάνα του, είτε δεν τον έπαιρνε να κάνει αυτέ τι χειριστικέ συμπεριφορέ που έκανε, ή επειδή κατάλαβε πώ θα το χωρίσει και θέλασε καν να αλλάξει γνώμη, μπόρεσε και στο ψυχολόγο να πάει, μπόρεσε και πιο ενεργητικό να είναι, όλα μπόρεσε να τα κάνει. Η ερώτηση μου είναι εξή. Προσπάθησα πάρα πολύ να τον βοηθήσω, να του σταθώ σε όλο αυτό, αλλά δεν άντεξα. Και ενώ ξέρω γνωστικά ότι πήρα τη σωστή απόφαση για εμένα και για το παιδί μου, γιατί νιώθω τόσο άσχημα. Τόσε ενοχέ και τύψει και μία απέραντη θλίψη. Γιατί νιώθει τόσο άσχημα, Γιατί νιώθεις το άσχημα, Πρώτα απ' όλα νιώθει τόσο άσχημα, επειδή είσαι βαρύτατα ψυχικά κακοποιημένη από το γάμο σου. Ο άνδρα σου έχει διαγνωσμένη διαταραχή προσωπικότητα. Δεν είναι όπω στι περιπτώσει τη άλλε που περιγράφει μια κοπέλα, μια συμπεριφορά και της απαντάω ότι αυτή η συμπεριφορά που περιγράφει είναι αρχισιστική. Μιλάμε για περίπτωση διαταραχής προσωπικότητας με βούλα. Δεν μας λες ποια διαταραχή προσωπικότητας έχει ε, πει ο ψυχίατρος, αλλά δεν θα ένιωθα καθόλου έκπληξη ή δεν θα ένιωθα καθόλου έκπληκτη εάν ο γιατρός έλεγε ότι έχει στοιχεία και αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας και οριακή διαταραχής προσωπικότητας και εναρκησιστικής διαταραχής προσωπικότητας και ιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας, δηλαδή όλο το β' πλέγμα. Στοιχεία από όλο το β' πλέγμα. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, η μόνη διαταραχή προσωπικότητας από το β' πλέγμα η οποία δεν συνδυάζεται οπωσδήποτε με τον αναρχιστισμό, είναι η οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Ένας άνθρωπος με οριακή διαταραχή προσωπικότητας που δεν είναι αρχισιστής Μπορεί να αυτό τραυματίζεται. Μπορεί να κάνει ζημιά στον εαυτό του, αλλά δεν κάνει ζημιά σε άλλου ανθρώπου. Τι συμβαίνει όμω. Πολύ συχνά έχουμε comorbidity ή αλλιώ συνοσιρότητα. Ένα άνθρωπο δηλαδή έχει στοιχεία από διάφορε διαταραχέ προσωπικότητα και κυρίω αυτό παρατηρείται έντονα στι διαταραχέ προσωπικότητα β πλέγματο. Που πλέον ξαναλέω δεν μιλάμε για τύπου προσωπικότητα, μιλάμε και για διαγνώσει. Γιατί ο άνθρωπο νοσηλεύτηκε, ε, τον, Ιε, τον έβλεπε επί μακράν ψυχίατρος. Ο ψυχίατρος έκανε την πρώτη διάγνωση, σοβαρής μορφής κατάθλιψη και ψυχωτικά επεισόδια. Μετά έκανε τη δεύτερη διάγνωση διπολική διαταραχή όταν εμφανίστηκαν και τα υπομανιακά επεισόδια. Στο βίντεο για τη διπολική διαταραχή ο Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου εξηγεί ξεκάθαρα τι είναι τα μανιακά επεισόδια, τι είναι τα υπομανιακά επεισόδια, τι είναι τα βαριά καταθλιπτικά επεισόδια στη διπολική διαταραχή και τους διάφορους τύπους της διπολικής διαταραχής και στη συνέχεια ο ψυχίατρος του άντρα σου που τον γνωρίζει και που τον είδε θεραπευτικά τον διέγνωσε και με διαταραχή προσωπικότητας. Ο λόγος για τον οποίο κακοποιήθηκε δεν είναι επειδή ο άντρα σου έχει ψυχική διαταραχή, δεν είναι επειδή έχει κατάθλιψη ή επειδή έχει αγχώδη κατάθλιψη ή επειδή έχει διπολική διαταραχή. Για παράδειγμα εσύ τώρα που έχει διαγνωστεί με αχώδη κατάθλιψη, όπω λε. Πα και κακοποιεί άλλου ανθρώπου. Πα και ρίχνει το ασήκωτο βάρο του εαυτού σου πάνω στου άλλου. Κλαίγεσαι. Χειραγωγείς άλλου ανθρώπου ούτω ώστε να αναλάβουν τι ευθύνε σου. Ή πίνεις τα φάρμακα σου, κάνει κανονικά τη θεραπεία σου και αναλαμβάνει τη δική σου ευθύνη. Νιώθεις τύψεις και ενοχές και επειδή είσαι στον πρωινό άντρα σου. Και επειδή έχεις αποκτήσει αυτή την ταυτότητα του να είσαι η φροντίστρια αυτού του κα, καημενούλη, του κακομύρη, not. Ούτε κακομύρη είναι, ούτε καημενούλη είναι. Και σε ψυχία του είχε πρόσβαση και σε ψυχιατρική κλινική νοσηλεύτηκε και σε ψυχολόγο που μπορούσε να πάει και παρόλα αυτά επέλεξε το δρόμο της κακίας. Να χρησιμοποιεί την όποια κλινική του διάγνωση είτε τη κατάθλιψη, είτε τη διπολική διαταραχή, είτε τη ψυχοτική διαταραχή, να τη χρησιμοποιεί ω άλοθη για να συμπεριφέρεται με κακοήθεια. Γιατί είναι κακοήθε να είσαι παντρεμένο, να έχει οικογένεια ή παντρεμένη και να έχει οικογένεια και να μην αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού σου, να χρησιμοποιεί ω δικαιολογία ότι είσαι άρρωστο και να επιβαρύνει συνεχώ το σύντροφο σου, τα παιδιά σου, τους άλλους ανθρώπους μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, και να έχει πάντα καραμέλα τη δικαιολογία. Εγώ καημένο έχω την τάδε διάγνωση, την παρατάδε διάγνωση και ούτω καθεξή. Και επίση το να μην παίρνει κάποιο σωστά τη θεραπεία του, αλλά να κάνει self-medication, να παίρνει μόνο του περισσότερα φάρμακα, σίγουρα αυτό είναι μια θυστική συμπεριφορά η οποία παρουσιάστηκε και προηγουμένω με τον αλκοολισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος από μόνος του κάηκε. Από μόνος του ε, έσπροχνε συνέχεια τον εαυτό του στο να πάθει ζημιέ. Και η ζημιά δεν είναι η διπολική διαταραχή. Η ζημιά είναι εξαρτήσει, η ζημιά είναι εθισμοί. Επειδή έχω μια μακρά κλινική πείρα και γνωρίζω και πολλού ανθρώπου οι οποίοι έχουν διάφορε διαγνώσει, θέλω να σου πω ότι γνωρίζω τουλάχιστον τρει ανθρώπου με διάγνωση διπολική διαταραχή, οι οποίοι πίνουν κανονικά τα φάρμακά του, οι οποίοι κάνουν κανονικά ψυχοθεραπεία και οι οποίοι είναι καθόλου λειτουργικοί και στην εργασία τους και στο σπίτι τους. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς με διπολική ναρκισιστές. Δεν είναι όλοι παλιόπαιδα. Ο πρώην άντρα όμως είναι παλιόπαιδο. Είτε σου αρέσει είτε όχι. Εσύ νιώθεις τύψεις και ενοχέ επειδή είσαι προσκολλημένη επάνω του, επειδή έμαθες να είσαι νοσοκόμα του, και επειδή κατάφερε να σου εμφυσίσει ότι έχει την ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Η γνώμη μου είναι να εστιάσει την ατομική σου θεραπεία, να πάρει τη θεραπεία σου και αυτό το email, αν θε. Αυτό το email που έγινε βίντεο και αυτό το vlog, και να δει πώ να ξεπεράσει την ανάγκη που νιώθει να ευχαριστεί του άλλου και όχι τον εαυτό σου. Το people pleasing, καθώ και τη συνεξάρτηση. Κόρη μου, μείνε μακριά. Άστον εκεί με τη μάνα του να φακούν και ραθικέ που λέμε στην Κύπρο. Να χτυπάνε ο ένα το κεφάλι του πάνω, στο άλλο, πάνω στον άλλο. Ο ναρκισισμός είναι επιλογή. Και ένα ναρκισιστή γονέα δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά του. Οπότε δεν θα φορτωθούν τα παιδιά που μεγάλωσε με κακοήθη τρόπο οι νύφε και οι γαμπρινά. Θα φορτωθεί μόνο του. Και επίση υπάρχει και η περίπτωση ένα ναρκιστή ενήλικα να έχει κάνει αυτή την επιλογή χωρί να έχει γονεί που να είναι ενορκιστέ. Όπω και να έχει, ξαναλέω και τονίζω, πως άλλο μια ψυχική διαταραχή η οποία είναι τύπη ασθένεια. Και άλλο ο ναρκισισμός που είναι κακία και ηθική επιλογή. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Όσο πιο γρήγορα απαγκιστρωθείς από τα νοερά Δεσμά που έχεις με αυτόν τον άνθρωπο από τις άχρηστες τύψεις και ενοχές, τόσο καλύτερη μητέρα είσαι, θα είσαι, τόσο καλύτερα θα προστατεύεις τον εαυτό σου και το παιδί σου από την τοξικότητα. Σου το εύχομαι ολόκληρα. Έχεις την αγάπη μου. Γεια. Yeah.